και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σταθμός ζωή μου σε Παναγιωτάτε Πάτερ και Δέσποτα, αποτελεί αυτή τη ιερή στιγμή, γιατί με τη χάρη του Αγίου και Τριαδικού Θεού, είδε σε επιθέσω στον τιμίο να χαιρετικό σαν χειρών, θα λάβω το υψηλό αξίωμα της ιεροσύνης. Οι δυνάμεις μου μικρές, το αξίωμα είναι υποχρεώσεις μεγάλες. Όμως θαρώνει στο έλεος της αγάπης και της αγαπημίας του Κυρίου προσέρχομαι. Προσέρχομαι γιατί πιστεύω βαθιά ότι η χάρη του Θεού θα ασθενεί, θα αρκεύει και θα αλείποτα πλήρη. Προσέρχομαι ταπεινώσει και ως υπάγος μαθητής θα ακολουθώ τις υποδείξεις σας και τα παραγγέλματά σας. Προσέρχομαι γνωρίζοντας ότι εμέ το μικρό και άσχημο, τον αδαή και ανάξιο, τον ανίσχυρο και αμαρτωλό με επέλεξε ο Θεός για να μην κάνει διάδρομο των Αγίων και φυτό μυστηρίων του και τα μειούχο της χαριτός του. Τι να υποσχεθώ αυτήν την ιερά και μεγάλη στιγμή, αναλογιζόμενος στις ευθύνες και το μέγεθος της αποστολής. Φοβούμαι πως φανώ ανάξιος του έργου της διακονίας που αναλαμβάνω. Όμως με τη χάρη του Θεού και τις δικές σας συμβουλές, θα αφιερώσω τη ζωή μου στη διακονία του συνανθρώπου μου και του λογικού ποιμνίου που θα μου υιοθετείτε. Είναι αλήθεια ότι οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες και πονηρές. Οι δικές αξίες και η ειδική τάξη που έχει παραδοθεί από τον Θεό τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, όχι μόνο αμφισβητούνται, όχι μόνο δεν διασαλεύονται, αλλά κυριολεκτικά γκρεμίζονται. Σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που η Ορθόδοξη Εκκλησία κινδυνεύει, που οι αξίες και τα ιδανικά και τα ιερά σύμβολα καταπατούνται, σε αυτή την εποχή που οι δυνάμεις του σκότους, της ανομίας και της διαφθοράς εργάζονται πυροδοτός για την καταστροφή της πίστης και του γένους, εισέρχομαι της τάξης του Ιερού Πλήρου. Εισέρχομαι με την ακράδοτη πίστη ότι ο Θεός είναι εκείνος που θα φέρει ηθική ειρήνη. Ο Θεός είναι εκείνος που θα σώσει την πατρίδα μας. Ο Θεός είναι εκείνος που είπε για την Εκκλησία ότι και πήρε άδου που κατησχίσω συναρτής. Εγώ τα κοινάγω με δίζω και προσέρχομαι. Με αυτές τις σκέψεις και μυστηρική καρδία σε ταπεινώσει και σεβασμό, προσφέρουμε υπό του Αγίου Βήματος τη συναγείωσή σας και αφήνουμε στα τίμια αρχαιρετικά σας χέρια, όσοι για τις επιθέσεις σε αυτόν επισκεφαλής μου να λάβω τη χάρη της ιεροσύνης. Αυτή τη μεγάλη στιγμή, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για την κλίση και λίγα λόγια ευχαριστίας. Από μικρό παιδί μεγάλωσα και αδρώθηκα στην Εκκλησία. Ο τίμιος πρόδρομος του Ρεβιδίου είναι ο ιερός τόπος, που σαν παιδί διακόσμησε το ιερό βήμα βοηθώντας τον πατέρα Κωνσταντίνο στις λειτουργίες για πολλά χρόνια πήρε τόσο σαν ιεροψάλτης. Μέσα στο ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου γεννήθηκε αυτός ο μυστικός πόδος που σήμερα πληρώνεται. Και ευχαριστώ από τη θέση αυτή όλους όσους με βοήθησαν μέχρι τώρα στη ζωή μου, στην πρόοδό μου και στην πνευματική μου προκοπή. Αυτή την ώρα τη σπουδαία και μεγάλη, μοναδική για μένα, αυτή την ώρα τη προσωπική μου και πεντηκοστή, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στον μακαριστό πατέρα μου. Δημήτριο Σταμάτη, τον απλό και ακέραιο άνθρωπο, για τον ευχαριστήσω γιατί έκανε για μένα, ασύνδεον η μνήμη και στον αναπάβει ο Θεός, εγχώρα ζώντων και σκήνες δικαίων. Πως πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας και προσέχεται για μένα. Ευχαριστώ τη μητέρα Μαρία για ό,τι έκανε μέχρι τώρα, για τον αγώνα και την αγωνία της για την ανατροφή μου, για την αγάπη και τον αδιάρκητο ενδιαφέρον που έδειξε και δείχνει για μένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ τον αδερφή μου Φάνη και την οικογένειά τη. Ευχαριστώ τη σύζυγό μου στη Ματίνα που δέχτηκε την αποφάσισή μου να γίνω πυρικός και στήριξε την επιλογή μου. Ίσως και αυτή την αποδοχή και τη μελλοντική διακονία τη έχει παίξει ρόλο και την καταγωγή τη από βιλιοποιητικό γένος. Ευχαριστώ πάντα στους κατασάρκες συγγενείς μου. Ευχαριστώ τους δασκάλους, τους καρδιπάρους και όλους όσους με βοήθησαν και συνεργάστηκαν μαζί μου στον αγώνα τη ζωή και τη πνευματική προκοπή μου. Ευχαριστώ τους εδισμοτάτους ιερείς του Λεβιδίου. Κύριε Ψάφτες και όλους όσους κατά καιρούς συνεργαστήκαμε στον κύριο πρόδρομο. Ευχαριστώ τον πατέρα Κωνσταντίνο Πανουσόπουλο, τον οποίο πολλά διδάκτηκα την μαθητεία μου στον κύριο πρόδρομο. Τον ευχαριστώ για την αγάπη του και για όλη την για μένα από την παιδική μου ηλικία μέχρι τώρα. Και μέσα ευχαριστία στον πρωτοσύγκελό μας πατέρα Θεόκλητο και στον πατέρα Ιωάννη Σουλίκα για το ενδιαφέρον του στην εμπιστοσύνη του στο ταπεινό πρόσωπό μου. Μισθή κύριο τη αγάπη αυτών. Θα ήταν βέβαια παράκληση να μην αναφερθώ στον Αγίου στον πατέρα Ιωάννη Κατσαρό,
Στον απλό και αυτό άρρηκο ιερέα της κυριαρχάς του Ευαγγελίου του Κυρίου, που πολλά με διδάξια και το λόγο του, αλλά περισσότερο με τον τρόπο του. Ας είναι η αιωνία ενημερή του, πέτρος έπιεται στον πυράμι της Ιεστρία Κρημών. Άφησα το και το τέλος σας, σεβασμιότητε, γιατί χάρη σε σεβασμιότητά σας, βρίσκομαι τώρα από τον βαθμίδο του Ιερού Βήματος, το της Αγίας Τραπέζης, όπου ο Κύριός μας θυσιάζεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Εσείς αναθερμάτε με την αγάπη σας και τους λόγους σας των παλαιών πόθων για την ιεροσύνη. Με τις υποδείξεις σας γίνατε για μένα πηγή εμπνεύσεως. Σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε, και θα είμαι γνώμος όλη μου τη ζωή. Στηρίξτε με σεβασμιότατε τα πρώτα μου βήματα στην ιεροσύνη. Βοηθήστε τη δύσκολη πορεία μου, σας το λείπω ως πατέρας. Καινή δέσποτα, έχεις τον δώρο σου προσέχουμε φόβο και δρόμο. Εσυναισθήσει της αναξιότητάς μου και της αμαρτωλότητάς μου. Παρόνεις το έλεος και την αστραχνία του Κυρίου. Προσέρχομαι και γονατίζω κάτω από τα αρχιερατικά σας χέρια για να λάβω το πρώτο της ιεροσύνης των δαπώνων.